Καλησπέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Σέντερ. Είναι η εκπομπή Λες και Φιλάθλων, αθλητική εκπομπή κάθε Δευτέρα από σήμερα στις 10. Να εξομιλούμε Βαγγέλης Παλικαράς. Βαγγέλη, καλησπέρα. Και πώς θα γινόταν να γίνει η ιδανικότερη πρεμιέρα με τον ιδανικό καλεσμένο. Γελάει ήδη. Θόδωρος Μήτρας, πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του ΟΚΑΒΑΛΑ. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή αρχή. Και με τέτοιο καλεσμένο θα την έχει την καλή. Καλά, τώρα είναι. Η μισή δουλειά έγινε από εκεί και μέρα. Σε καλέσαμε. Ναι. Να δούμε τις κάρτες λοιπόν με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Ξεκινάμε με τα αποτελέσματα. Είναι η 11η αγωνιστική. ΣΕΡΕΣ ΑΟΚ 0-0. Νέσος Χρυσούπολης ΑΠΕΛΑ ΓΚΑΔΑ 3-1. Η Δόξα Δράμας με το Βυζάντιο στο 0-0. Ο Καζάκης εκεί πέρα κάνει πολύ δουλειά για τους συμπαίκτες του. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τους συμπαίκτες του. Πολλές φορές μετράει τον γκολ, η θεαματική φάση, αλλά. Βλέπεις και ένα άλλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι παίκτες εργάτες που δουλεύουν πάρα πολύ για να ανεδειχθούν κάποιοι άλλοι παίκτες. Να δούμε και πώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο ΑΟΚ. Όταν γίνανε οι αλλαγές και μετά. Έγιναν οι αλλαγές και έπαιξε ένα πιο επιθετικό σύστημα. Στη θέση του Σταματόπουλου και του Πτηνόπουλου μπήκαν οι Μπαντάνης και Παπάς και ο Κανούλας μπήκε στη θέση του Γρηγόρη του Παπαδόπουλου. Άλλαξε το σύστημα, έγινε στην ουσία ένα 4-2-4 πολύ επιθετικό για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, να πάρει ο ΑΟΚ τους 3 βαθμούς της νίκης. Τελικά δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά είχε τις ευκαιρίες και είχε και τη μεγάλη ευκαιρία του Καζάκη του που απέκρουσε ο τερματοφύλακας ενστικτόδος.